ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλο ένα, μη μου πεις έτσι, έχει μόλις εδραιωθεί. Έχουμε πάρει όλες τις θέσεις μας. Βέβαια, αυτό θα αλλάξει λίγο το σκηνικό, διότι σήμερα έτσι έχω και καλεσμένο, έχω και στήλες, έχω και αστρολογία, έχω και ιατρική, έχω και πάρα πολλά δώρα. Έχω εμένα, έχω εσένα, έχω όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, πες μου πώς να τα προλάβω όλα. Σημειώνεται. Μη πει το νούμεράκι μας πλέον, το οποίο επικοινωνούμε καθημερινά όλο το 24ωρο, ότι θέλετε να μου πείτε και να σας απαντήσω. Μη πει στα ελληνικά κενό, οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, να με ρωτήσετε, να μου σχολιάσετε, να μου παρατηρήσετε, να μου πείτε θετικό, αρνητικό, όλα τα ακούμε και σε όλα απαντάμε. Και αποστολή στο 54454. Ο τρόπος επικοινωνίας κατευθείαν με το κινητό μου, γι' αυτό δεν λείπει μπροστά μου και απαντάω όσο μπορώ ευθύ αμέσω. Αλλά εντάξει, παιδιά, αν κάποιες φορές αγγίσω και απαντήσω σε 1,5 λεπτό, μη φωνάζετε, γιατί δεν προλαβαίνω να απαντήσω και σε 3.000 μηνύματα κάτω από το 1,5 λεπτό. Πάει το αυτόματο μήνυμα, καταλαβαίνω. Τώρα. Γιατί μετά απαντάω εγώ. Στην αρχή σας απαντάω ότι ευχαριστώ και μετά σας απαντάω μεμονωμένα. Έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα. Έχουμε λοιπόν και ιατρική στήλη με την Μαρία Νίτσου. Το αλλάξαμε το κατσουλέρι για σήμερα, το θέλω Νίτσου, που είναι κοντά μας εδώ σήμερα. Έχουμε και Μαρία Πανταζή από τη μαχητική της στήλη. Έχουμε και καλεσμένο της Μαρίας Πανταζή που είναι. Είναι ο Αντρέας Σουλή, παρακαλώ. Ωραία, γεια σου, Αντρέα, γεια σου. Γεια σας. Και βεβαίως έχουμε και Βιργίνια Λεούση για τα ζώδια της εβδομάδας, που θα κάτσει στην καρέκλα μόλις. Μόλις μας αποχωρήσει ο καλεσμένος μας για να πάει για την προπόνησή του και θα μας πει τα ζώδια της εβδομάδας της οποίας διανύουμε. Τι άλλο έχω λοιπόν, να γυρίσω λίγο να δω, μην κάνω λάθος. Ναι, γιατί τελειώνει και ένας μήνας, γιατί μπαίνουμε και σιγά σιγά, παιδιά, στο Δεκέμβριο. Γιατί πόσα πράγματα έχω, φίλε τηλεθεατή, και σήμερα. Πώς θα τα προλάβω, μία βαθιά ανάσα. Ναι, εντάξει, αγόρι μου, θα σε βοηθήσουμε εμείς τώρα. Δεν με βοηθάς όμως. Θα σε βοηθήσουμε εμείς τώρα. Ξεκινά την παρουσίαση. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση. Παρακαλώ. Έχουμε εδώ δίπλα μας έναν πάρα πολύ καλό, δυνατό αθλητή, νεαρό μεν, νέο, αλλά πάρα πολύ έμπειρο. Αντριάν, γεια σου, είσαι καλά? Μια χαρά. Μπράβο. Έχει και έναν αδερφό με παρόμοιο όνομα και τους μπερδεύω συνήθως, αλλά εντάξει, τα καταφέρνουμε. Ο οποίος λέγεται? Αντρίτ. Αντριάν και Αντρίτ. Από πού είσαι? Αλβανία. Ωραία, αλλά ζεις στην Ελλάδα και μάχεσαι και στην Ελλάδα. Και μάχεσαι και για τα ελληνικά χρώματα κιόλας. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μαζί με τον Χασάν είναι στη σχολή στην Ελευσίνα. Και εκεί έχετε πάρει φαλάκι τους αθλητές, τους δέρετε και κερδίζετε. Τι θα γίνει εκεί πέρα, είναι στο, είπαμε, είναι στη μαχητική, είμαστε μαχητικά αθλήματα, αλλά είναι ξεχωρίζει. Είναι στο K1, kickboxing. Mm-hmm. Αυτά κυρίως, έτσι. Ναι, τώρα K1 και βλέπουμε και MMA. Το θέλεις και εσύ να το προχωρήσεις, okay, να το επεκτείνεις και εσύ. Περαστικά σου και σένα προκαταβολικά. Αυτό για το κλουβί. Αυτό γιατί σκέφτηκες, περίμενε λίγο τώρα γιατί ξεκινάει το καινούριο τμήμα τώρα στη σχολή. Ανοίξαμε πάνω την καινούρια σχολή και βάλαμε και τα MMA μέσα. Και έτσι. Οπότε θέλεις μέσα από αυτό να... Προς το παρόν δεν είναι το κύριος. Κοιτάμε το kickboxing. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, προσπαθούμε να ανεβούμε κι άλλο. Mm-hmm. Αλλά μια τώρα που βάλαμε και το MMA μέσα, ανοίξαμε και την καινούρια σχολή πάνω. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Γι' αυτό. Ωραία. Πες μου λίγο πόσα χρόνια έτσι ασχολείσαι με αυτό και βασικά πώς ξεκίνησες στο να μπει σε κάτι τέτοιο. Εγώ ασχολούμαι τα τελευταία περίπου 5 με 6 χρόνια. Γιατί είσαι μικρός, γι' αυτό το λέω. Ξεκίνησα μαζί με τον αδερφό μου. Ο οποίος είναι μεγαλύτερος. Όχι, είμαστε δίδυμοι. Δίδυμοι, τέλειο. Και παίζουν και οι δύο kickboxing και είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Μαζί έχετε παίξει ποτέ? Σπάρινγκ, ναι. Σπάρινγκ. Κανονικό αγώνα? Όχι, δεν γίνεται. Για πες. 5 χρόνια μαζί δίπλα στο δάσκαλό μου, τον Χασάν Χατζή. Σταθερά εκεί. Έχουμε κάνει αρκετούς αγώνες, θέλω να πω, εντάξει. Πολύ καλά πάτε. Πολύ σκληρά. Τώρα είδα ότι παίζεις ένα New Heroes. Το New Heroes. Με το Τσακάκο παίζω. Ωραία. Από το No Limits Academy. Ήταν να ξαναπαίξουμε με τον συγκεκριμένο αντίπαλο στο The King's Night. Λόγω τραυματισμού δεν παίξαμε. Μας έκατσε τώρα το παιχνίδι. Είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Τώρα έχει έρθει Ταϊλάνδια, έμαθα. Πώς επέλεξες να ξεκινήσεις με αυτό το άθλημα? Γιατί σαν νέο παιδί, ξεκινάς, αλλά είναι ένα πολύ μαχητικό άθλημα που οι επιρροές σου από πού ήταν? Ήταν κάτι που θαύμαζες, ήταν κάτι που έβλεπες και που θέλεις να ακολουθήσεις? Ήταν είχες απλά την προτροπή. Σχολή δίπλα στο σπίτι σου και λες... Πού να πάω, ας πάω εδώ δίπλα τώρα. Να κάνω γυμναστική ή kickboxing. Βασικά με τον αδερφό μου μας άρεσε από μικρούς πολεμικές τέχνες, γενικά το ξύλο. Μας άρεσε το ξύλο, παιδί μου. Ωραία, παιδιά, ωραία. Αγόρια είναι Μαρία μου. Τι περιμένεις τώρα, σε τα κοριτσάκια εμάς. Έτυχε ο κορυφός μου να είναι ανήψιος του δάσκαλου.
Και έτσι με πρότεινε. Μου λέει, έλα να κάνεις μαζί μου, θα είμαστε παρέα το ένα το άλλο. Όταν λες, σας άρεσε το ξύλο, φαντάζομαι ότι δεν είσαι ο τύπος εκείνος που κρατάει στο στόμο και σου λέει ο άλλος καλημέρα και λες, έλα να παίξουμε ξύλο. Όχι, 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 όχι. Αυτό όμως σε ξεβγαίνει σε καθόλου. Δηλαδή, ξέρεις τι εννοώ. Όταν ένα νέο παιδί του αρέσει το ξύλο και με το παραμικρό μαλλόν, δηλαδή, εγώ έχω έναν ξαδελφούλη όπου κάθε εβδομάδα το συμβούλιο καλεί τη θεία μου και το θείο μου, γιατί το παιδί με το παραμικρό στο προάβλιο όλο παίζει ξύλο. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ όταν πας σε μια σχολή και μπεις σε μια φιλοσοφία ότι παίζουμε και δίνουμε όλη μας την ενέργεια στο sparring ή στο ring ή μέσα στη σχολή ή στον αγώνα, αυτό σημαίνει ότι έξω γίνεσαι λίγο πιο cool και καλμάρεις λίγο πιο πολύ τα πράγματα και τα νεύρα σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ όταν πριν ξεκινήσω, ναι, με τσακωνόμουν έξω. Με το που ξεκίνησα στη σχολή, δηλαδή και όλος θα σε προκαλέσει, δεν τίθεσαι τώρα να κάτσεις να ασχοληθείς. Mm-hmm. Δεν τσακώνεσαι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και σου λέει ο δάσκαλος. Ναι, σαφώς. Βέβαια, γιατί λέει, έξω δεν θα τσακώνεσαι, δεν θα βαράς. Άμα τσακώνεσαι, κανονικά σε διώχνουν από τη σχολή. Σαφώς. Εντάξει, τώρα το να τσακωθείς επειδή ο άλλος σε χτύπησε και ήσουν σε άμυνα. Okay. Δεν εννοούμε το να τσακωθείς επειδή κάποιος, ας πούμε, έτρεξε και πάει να σου ρίξει μία και θα πεις, OK, εγώ είμαι στη σχολή, χτύπα. Εντάξει, εννοείται. Αλλά εννοώ ότι δεν είσαι όμως και αυτός θα σου πει, να σου πω, κάνεις λίγο πιο δίπλα. Τι? Όχι. Γιατί αυτό το έχω δει. Άκου να δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που ξεκινάνε το γυμναστήριο ξαφνικά και τους βλέπω που έρχονται Δευτέρα και γράφονται και την Τρίτη ξαφνικά μπαίνει ο άλλος με μία τσάντα τεράστια που αρχίζει και βγάζει από μέσα. Γάντια, ζώνη, φουλάρια, δηλαδή λες και είναι ο Μίστερ Ολύμπια, τα νητρικά, τα τέτοια και περπατάει στο γυμναστήριο. Και νομίζω, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καθιστώ και γελάω βέβαια και το καταλαβαίνω, γιατί έρχεται τη μία μέρα και λέει γεια σας να γραφτώ, δεν έχω ξανακάνει, και έρχεται την άλλη μέρα και μπαίνει μέσα και κάνει... Δηλαδή, ναι. Και είναι και ο τύπος αυτού που πάει MMA ή kickboxing ή οτιδήποτε. Και δεν μιλάει, και είναι χαμηλό προφίλ. Ναι, όχι, και με το που ξεκινάει, κάνει 2-3 μαθήματα, βγαίνει για Σαββάτο για διασκέδαση και κάνει μαγιά. Αυτό, ξέρεις, το έχεις περάσει και σαν νέο παιδί και έχεις δει και φίλους σου. Είναι, μπαίνουν η φιλοσοφία ότι εγώ τώρα πάω kickboxing, ρε φίλε, τι μου. Και έχω δει και άνθρωπο να μην σου λέει τίποτα, να σου πω κάτι, ξέρεις ότι κάνω kickboxing. Τι να κάνουμε εμείς. Αν και εγώ πιστεύω ότι η τεχνική είναι πολύ σημαντικό που μαθαίνετε, και η Μαρία με τα μαθήματα που κάνει, τα ιδιαίτερα στις κοπέλες που μαθαίνει τεχνική, αλλά για όλα θα συμφωνήσεις και εσύ σαν προπονήτρια πια και σαν μεγάλη αθλήτρια, ότι η ψυχική δύναμη είναι αυτή που κατευθύνει και το χέρι και το πόδι και τον αγκώνα και τα πάντα. Ναι, όλα. Για πες μας, το δυνατό σημείο. Γιατί έχω δει και μπαμπάδες να σου λέει θα σε πάω kickboxing, όπως είχαμε και μια παράσταση με το Σεφερλί, και ο γιος αντί να χτυπήσει έτσι, χτυπάει έτσι. Δεν γίνεται, άμα δεν το έχεις μέσα σου. Και ο μπαμπάς σου, αγάπη μου, να σε πάθει εκείνο. Σήμερα έχεις ίστρο έτσι, τα λες πολύ ωραία. Ναι, πάντα έχω. Έχω πάντα ίστρο, αλλά είναι και στις μέρες μου. Είναι ο Δεκέμβριος που μπαίνει, είναι για μένα ο μήνας ο καλός. Θα στα πει η Βιργινία στην επόμενη εκπομπή. Ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, ετοιμαζόμαστε. Για πες. Θα μας πεις λιγάκι το δυνατό σημείο. Ψυχή, χαρακτήρα, χέρι, πόδι, γόνατο, τι. Εγώ πιστεύω στον εαυτό μου τουλάχιστον τα πιο δυνατά σημεία μου είναι τα χέρια μου και τα γόνατα. Γενικά στη σχολή μας έχεις δει ότι και ο Σμάν που είναι ένας πολύ καλός αθλητής καταξιωμένος με διακρίσεις τώρα παίζει πολλά γόνατα. Γενικά η σχολή μας βάζουμε πολλά γόνατα. Ναι, εντάξει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γόνατα. Έτσι, αυτό το στυλ το πιο τάι, ας πούμε. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι. Εντάξει, το να σε βρει ένα γόνατο. Το Muay Thai είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ που πριν ξεκινήσει ο αγώνας κάνουν ένα τύπου παράσταση. Ναι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το βλέπω. Εντάξει. Τάι έχει παίξει ποτέ. Έχει παίξει αγώνα τάι. Τάι, όχι, έχει παίξει ο αδερφός μου Thai boxing. Έχει παίξει Thai boxing που είναι συνεχόμενα. Ένα συγκερασμός και των δύο. Χωρίς αγώνες, απλά είναι συνεχόμενα. Συνεχόμενα γόνατα. Είναι με κλίνες και συνεχόμενα γόνατα. Ποιο είναι το μέλημα ενός ανθρώπου που αποφασίζει τόσο πολύ να μπει μόνο στον αθλητισμό και να κατηγοριοποιηθεί στο kickbox, στο K1 και μετά λες, ας πούμε, να πάω, μπορεί να πάω MMA κτλ. Λέει το μέλημά σου είναι να γίνεις εσύ προπονητής, να ανοίξεις μια δική σου σχολή, να ασχοληθείς με τον αθλητισμό ή απλά το κάνεις και σπουδάζεις κάτι άλλο, ασχολείσαι με κάτι άλλο. Έχω τελειώσει μηχανικός αυτοκινήτων. Με αυτό θα ασχοληθείς, το ψάχνεις ή το έχεις αφήσει. Προς το παρόν είμαι στους αγώνες. Προς το παρόν ασχολείσαι με αυτό. Το 100% εκεί πάνω. Μάλιστα. Εγώ κατάλαβα ότι μπορεί να ασχοληθεί με αυτό που έχει σπουδάσει. Ναι, από τώρα μπορεί να δουλεύει. Πόσο χρονών είσαι, πόσο 21. 21 είναι. Πολύ μικρούλης. Δεν πρέπει να δουλέψει όμως, περίμενε. Θα δουλέψει, μπορεί. Ναι, εννοείται. Γιατί εσύ δεν δούλευε στα 18 στην κλινική. Δεν δούλευα, αλλά εντάξει. Ναι, τότε ήταν αλλιώς η εποχή. Και εγώ από τα 17 που σπούδαζα δούλευα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Οι γυναίκες βλέπουν διαφορετικά έναν άντρα όταν είναι αθλητής. Ειδικά όταν κερδίζει αγώνες. Και όταν χάνει, αλλά όταν είναι αθλητής.
Όταν είναι αθλητής σε κάτι τέτοιο εννοώ. Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Άμα είναι η γυναίκα π.χ. στο kickboxing, αλλιώς είναι η κοπέλα που κάνει και ξέρει τι είναι το kick, και αλλιώς είναι μια που δεν ξέρει τίποτα. Δηλαδή, περίμενε, μας το εξηγήσει αυτό. Ναι. Δεν μας πει μέχρι τώρα κάποιος αυτό. Δηλαδή, πες ότι εσύ βγαίνεις κοπέλες μέσα από τη σχολή που κάνουν kickboxing. Παρέα, και από άλλη σχολή. Παρέα, ναι, βγαίνουμε. Δηλαδή, πόσο διαφορετικά σε βλέπουν οι κοπέλες που είναι μέσα από το χώρο και πόσο διαφορετικά οι κοπέλες που είναι εκτός χώρου. Αν μια κοπέλα που είναι εκτός χώρου θα σου πει, α, ξέρεις τι με έβρισε αυτός, ενώ είμαστε στο μαγαζί, πήγαινε δίρτο. Ναι, γιατί θέλει να δει το αγόρι του, ναι. Ενώ μια που είναι μέσα στο μαγαζί. Αν στη σχολή και ξέρει κάποια πράγματα, θα σου πει, ξέρεις τι, μην ασχολείσαι, δεν αξίζει τον κόπο τώρα. Ναι. Ναι. Εσύ κυρίως με τι κοπέλες βγαίνεις, κάτι μας φιλικάει. Και από τις δύο χώρες. Α, για τους δύο χώρους. Ναι, εννοείται, δεν είναι να κάνει. Δεν βγαίνει με το χώρο, με την κοπέλα βγαίνει. να ρωτήσω. Εντάξει, εγώ έχω κόλλημα. Ναι, δεν θέλω να κάνω το χώρο, γι' αυτό το λέω. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος αλλάζει την ιδιοσυγκρασία, δηλαδή εσύ σαν προσωπικότητα, που ακόμα βέβαια σχηματίζεσαι, γιατί μέχρι τα 25-27 ακόμα θα δημιουργείς την προσωπικότητά σου. Αλλά βλέπεις ότι έχεις αλλάξει πράγματα του χαρακτήρα, τον τρόπο σκέψης σου, τον τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων, ενασχολούμενος με αυτό το άθλημα από ότι όταν το ξεκίνησες. Ναι, εννοείται. Αυτό. Κάποια πράγματα που παλιά τα βλέπεις αλλιώς, ακόμα και στην καθημερινότητά σου. Ναι, καθημερινότητα αλλάζει. Τα βλέπεις διαφορετικά. Είσαι πιο πειθαρχημένος. Ξέρεις τι θες, ξέρεις τι κάνεις. Είσαι κατευθείαν τις πρώτες μέρες. Λες το κορίτσι να του κάνω. Μαρία, είσαι πολύ μαχητική. Έπεσε παλιά σε κλουβιά. Όχι, πήγα με τον ανιψιό μου που ήταν 8 χρονών και περπατούσε στο ταβάνι ανάποδα. Και με το που τον πήγαμε στη σχολή, μιλάμε, έγινε. Άλλος άνθρωπος. Ναι. Ναι. Γιατί και οι προπονητές είναι πολύ αυστηροί με τα παιδιά. Με τα παιδιά. Δεν είμαστε τόσο αυστηροί ακριβώς. Έχουν τον τρόπο. Έχουν τον τρόπο. Έχουν το στυλ να το προσεγγίσουν και να το περάσουν. Γιατί εμάς καθόταν κάτω ο δάσκαλος στα γόνατα, στο ύψος του παιδιού, πάντα έτσι, πρέπει να κάθεσαι. Αυτό οπουδήποτε, όχι μόνο σχολείο. Και γυρίζει και του είπε 5 πράγματα, τα οποία όντως ήταν σωστά. Και από εκεί και μετά τον είδες, όχι από την πρώτη μέρα, αλλά από την πρώτη εβδομάδα είχε γίνει κύριο. Άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο εξωτερικό έχεις φύγει για αγώνες? Ακόμα όχι. Υπάρχει ακόμα κάποια χώρα που για σένα θα ήταν η πρώτη αποστολή που λες, Αλέξανδρε, εγώ κοίταξε, αν πάω και έναν αγώνα εκεί, είμαι αρκετά καλυμμένος, δεν νομίζω ότι έχω κάνει πολλά. Όπως όλοι, Κίνα. Κίνα. Πλέον ναι, είναι η Κίνα εδώ. Ναι, απίστευτο είναι. Ο πρώτης. Τους κοντούς δεν τους είχα καθόλου σε εκτίμηση. Πάνω Παναγία μου, κοντού και αδύνατου κιόλα. Δεν είναι μόνο είναι κοντούς, γιατί ψάχνω εγώ να στείλω αθλητή. Μου δεν θέλω αυτόν τον αθλητή. Παίζει τα μικρά κιλά όμω. Ναι, πόσα κιλά παίζει. 65 κιλά. Ούτε αυτό, να ίσχυε και αυτό. Στα 65 κιλά. Στα 65 κιλά. Αυτό συμπληρώνει και η διατροφή καθημερινή που κάνει για να μην χάσει πολύ τα κιλά σου μόνο στην περίοδο των αγώνων. Όχι, εννοείται, συνεχόμενα προσέχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε. Είναι και επιλογή στα 65 κιλά, λέει, θες άρεσε αυτό στα 75, άσχετα από το kickboxing. Είναι επιλογή της κατηγορίας. Ναι. Υπάρχουν όμως μήνες που λες, τώρα θέλω λίγο να γίνω λίγο πιο ντουκάκι. Εντάξει, υπάρχουν. Ναι, εννοείται όλοι και σαν νέο παιδί θα το θέλει. Να σε ρωτήσω κάτι, η προπόνησή σου περιλαμβάνει μόνο τεχνικές, περιλαμβάνει και τρέξιμο, περιλαμβάνει βάρη. Τι περιλαμβάνει τα πάντα, εβδομαδιαία προπόνηση? Εβδομαδιαία προπόνηση είναι το τρέξιμο το πρωί. Πας κάθε πρωί, ας πούμε, για τρέξιμο? Εννοείται, κάθε πρωί πάμε. Είτε έχεις αγώνα, είτε δεν έχεις αγώνα. Όταν δεν έχουμε αγώνες, εντάξει, λίγο πιο χαλαρά. Αλλά όταν έχουμε αγώνες, είμαστε σε ένα πρόγραμμα. Σαφώ. Βάρη, πρέπει να κάνεις σωστά βάρη. Αν δεν κάνεις βάρη και δεν έχεις δυνατούς μυς, θα τραυματιστείς, παθείς τραυματισμούς. Και διατροφή σου, προσέχεις. Διατροφή, δεν τρως τώρα τι να είναι, προσέχεις. Και φυσικά η προπόνηση, εννοείται. Σίγουρα. Θέλω έτσι πριν κλείσουμε να μου πεις, ποιο είναι αυτό το συνθηματικό ή το focus ή το status που θα έδινες για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν, για να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο άθλημα ή για αυτά που δεν έχουν σκεφτεί με τι άθλημα να ασχοληθούν, για να τους πείσουμε ή να τους, αν θες να τους σπρώξουμε, να τους τραβήξουμε προς το kickboxing. Πολεμικές τέχνες είναι ένα καλό για όλους, είναι πάρα πολύ καλό. Ηρεμούμε, μαθαίνουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, χαλαρώνουμε. Όταν έχουμε κάτι, πάμε στο γυμναστήριο, ξεδίνουμε εκεί. Δηλαδή είναι όλα αυτά. Πας για μία ώρα, κάνεις μία προπόνηση. Και μετά έχεις άλλο. Αναλόγως, μία ώρα, όλη, κάτι ακόμα και παραπάνω. Αυτή τη μία ώρα όμως τα έχεις ξεχάσει όλα. Σαφώς. Δεν σκέφτεσαι τι έγινε, τι θα γίνει, γιατί μετά τι θα κάνεις. Είσαι εκεί, τέλος. Εμείς θέλουμε να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και σε εσένα και στον αδερφό σου. Εννοείται. Σε όλα τα παιδιά εκεί να πάνε καλά. Η εκπομπή μας είναι εκεί και περιμένει και για τους αγώνες να δείξουμε πράγματα και υλικό. Βέβαια. Και βέβαια να πούμε. Του Χασάν, έχουν πάντα στο Open Championship. Σαφώς. Εγώ είχα παρουσιάσει κάποιο από τα παιδιά. Δεν θυμάμαι τόσο όνομα. Τα παιδιά έχουν παρουσιάσει πάνω από 3.000 αγώνες.
Λοιπόν. σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, αγοράκι μου, σε ό,τι και να κάνεις και βέβαια σε κάθε σου αγώνα. Ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Μαρία Πανταζή που θα μάθει σήμερα για ένα ιατρικό θέμα που σου αρέσει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ανυπομονώ που θα ναι, αλλά και με μοναδική Βιργινία Λεούση που θα μας κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που διανύουμε. Μην λείψει κανείς, τρέχω γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής εδώ και πρέπει να. Ήταν το αχ αυτό που μπαίνεις πάλι στο intro στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βιργινία Λεούση εδώ στην παρέα μας και εκείνη, έτοιμη για να σαρώσει με τις αστρολογικές προβλέψεις. Μαρία Νίτσου Κατσουλέρη, εδώ και εκείνη κοντά μας για το πολύ ωραίο ιατρικό και θέμα. Ενδιαφέρον. Και Μαρία Πανταζή που τώρα άλλαξε και βλέπω και την φορεματάρα, βλέπω και την ποδάρα. Τα βλέπω όλα πίσω. Εντάξει, γιατί με ενδιαφέρουν και τα ζώδια και το θέμα της. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε γιατί μπαίνουμε στον μήνα έτσι τον Δεκέμβριο. Το πολύ ωραίο και τα λοιπά σιγά σιγά. Σιγά σιγά. 28 σήμερα να μπούμε να το τελειώνουμε. Να μπούμε, άντε, να μπούμε, να μπούμε. Να μου στολίσει στο στούντιο θέλω. Θέλω να τα δω. Όλα, παιδί μου, από τη. Όχι από τώρα. Κατά τις 15-18 θα το στολίσω, κάπου εκεί. Έτσι, τόσο αργά, γιατί ρε Αλέξα, να μπούμε στο κλίμα. Ναι, δεν ξέρω τι όλα τα πάντα έξω είναι τα καταστήματα στολισμένα. Καλά, τα καταστήματα. Καλά, τα καταστήματα είναι και από το Σεπτέμβριο, αλλά. Εντάξει, δεν είμαστε κατάστημα. Για πες, τι γίνεται. Έχουμε μια νέα σελήνη αύριο στον Τοξότη, όπου συμμετέχει ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας. Κινηθείτε με τη λογική και αφήστε τα άλλα στην τύχη τους. Αυτό πρέπει να κάνετε. Άκουσον, να κινηθείτε με τη λογική σας. Λοιπόν, την ίδια μέρα η Αφροδίτη από τον Εγώκερο κάνει ένα τετράγωνο με τον Ουρανό που είναι ανάδρομο στον Κριό και καλό θα είναι να προσέξετε τις συνεργασίες και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με νέα ξεκινήματα. Και στις 30 ο ήλιος στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς είναι μια ακατάλληλη διέλευση για να κλείσετε συμφωνίες. Γενικά το πλανητικό σκηνικό αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 4 του μήνα παρουσιάζει ενδιαφέρον και μικρές αλλαγές, πότε πάνω, πότε κάτω. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, κλασικά οι τοξότες, οι δίδυμοι, οι παρθένοι και τα ψαράκια. Όχι ότι οι άλλοι δεν πρέπει να προσέχετε, αγαπημένοι μου φίλοι, για τις εξαπατήσεις και για κινδύνους που εγκυμονούν, διότι το πλανητικό σκηνικό έχει και οροσκόπους, έχει και σελήνες που μπορεί να έχετε σε αυτό το ζώδιο. Ωστόσο, η επόμενη εβδομάδα, για να σας παρηγορήσω, είναι θεϊκή. Προφυλαχτείτε με αυτή τη νέα σελήνη και να δείτε που τα καλύτερα έρχονται. Βέβαια, είναι πολύ καλό γιατί ο Δεκέμβριος ξεκινάει με νέα σελήνη. Και έτσι θα έχουμε πολύ καλά πράγματα και πολύ καλή τακτοποίηση μέχρι τέλος. Πάμε όμως να δούμε ένα-ένα τα ζώδια, διότι εδώ τα κορίτσια μας περιμένουν και όχι μόνο. Θέλω να πω, εσείς που θέλετε να μας στείλετε ερωτήσεις για το τι όνειρο είδατε, μια εξήγηση για πράγματα και γεγονότα που σας αφορούν, Β' Λάμδα 21, κενό, στο 54454. Και θα σας απαντήσουμε ή από την εκπομπή ή άμεσα θα σας έρθει η απάντηση από τους συνεργάτες μας. Εσείς πάλι που θέλετε να έρθετε κοντά μας και να έρθετε στο γραφείο μου 210-41-31-584, κλείνετε ραντεβού και πάλι αυτοί που είναι από επαρχία ή εξωτερικό, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να κλείσουν ραντεβού και να κάνουν την πληρωμή τους. Είναι πληρωμένο το ραντεβού μέσω τραπέζης στο 210-41-31-584. Πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε για τα ζώδια. Το πρωταρχικό ζώδιο είναι ο Κριός αυτή τη στιγμή, οι οποίοι Κρύοι
Έχουν πολλά προβλήματα και πολλές αναστατώσεις, μια και ο πλανήτης κυβερνήτης τους, ο Άρης, είναι στον εγώκερο, όπου τους δίνει δύναμη και ενέργεια, αλλά τους κάνει και φιλοπόλεμους. Φίλοι μου, αν θέλετε να αλλάξετε σύντροφο, σύζυγο, φλερτ ή partner στη δουλειά σας, αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για να βάλετε κάτω τα υπέρ και τα κατά, να δείτε τι σας συμφέρει. Γιατί μια αλλαγή δεν είναι πάντοτε συμφέρουσα και επειδή ζούμε στην περίοδο των υλικών αγαθών και όχι των πνευματικών μόνο, θα πρέπει να κοστολογήσετε με μια απώλεια ενός δικού σας ανθρώπου που μπορεί αυτό να σας πληγώσει, μπορεί και στα συναισθηματικά, μπορεί και στα υλικά. Η περίοδος αυτή είναι περίεργη, στις 30 του μηνός αποφύγετε κάθε είδους ένταση και πάρτε τα μέτρα σας για να μην έχετε εξάψεις και νευρικούς κλονισμούς, γιατί αυτά φέρνει ο Άρης, ο πλανήτης ο κυβερνήτης σας, από τον εγώκερο που κάνει τετράγωνο με εσάς. Προχωράμε τώρα στους Ταύρους, που ποιος δεν έχει Ταύρο σπίτι του δεν ξέρει τι χάνει. Αυτή η περίοδος... Εγώ δεν έχω, μόνο ένα σκύλο έχω. Ένα Ταύρο δεν έχω. Να πάρω και ένα Ταύρο θα με βοηθήσει. Το σκυλάκι σου τη ζώδια είναι. Το σκυλί μου είναι Ιανουάριο. Είναι μάλλον είναι Δεκέμβριο. Είναι σαν και εμένα. Στα τέλη Δεκέμβρη είναι εγώ και κάμπεσα σε αυτό το σπίτι. Αλήθεια, τα σκυλιά έχουν και εκείνα. Βεβαίως, μου έχει έρθει η κυρία να σας ορκίζουμε μια και τα λέμε. Το έχω ακούσει. Με άλμπουμ τόσο παιδί μου για τα σκυλιά τη. Είχε 32 σκυλιά. Όπου βγάζαμε όλη μέρα ζώδια. Γυναίκα με πλήρωσε. Προ Θεού δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα. Όχι, θέλω μια μέρα να το πούμε λίγο και αυτό σαν θέμα. Δηλαδή για τα αστρολογικά μας, των κατοικιδίων μας, λοιπόν, και μπορείς να δεις την συμπεριφορά τους από τον αστρολογικό τους. Ήρθε η συζήτηση να σας πω κάτι που δεν το ξέρει κανείς, παιδιά. Κατά τον Παράκλητο, ο οποίος ήταν μέγας μάγος, αλχημιστής, γιατρός, εφευρέτης, που κάποια εκπομπή θα πούμε και εδώ αλλά και στα παλάτια των άστρων, η αστρολογία δεν ανταποκρίνεται στον άνθρωπο, αλλά στα ζώα. Ακούστε κατ' ουσίαν, το και ψάξτε το. Γι' αυτό έχουμε τον κριό που είναι ζώο, τον ταύρο, τον λέοντα. Έχουμε ζώα. Ανταποκρίνεται λοιπόν στο ζωικό βασίλειο αρχικά η αστρολογία. Εμείς είμαστε κατσίκες. Εσύ σε κόβω... Καταλάβατε, δηλαδή ο ουρανός ανταποκρίνεται για το ζωικό βασίλειο πρώτα. Και αργότερα πολύ για το ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή οι πλανήτες, η πλανητική διέλευση στη συμπεριφορά των ζώων που δεν έχουν νου και λογική να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Έχουν δηλαδή, όμως πολύ έντονο το σνέ. Γιατί τους οδηγεί το πλανητικό το τους. Βέβαια. Γι' αυτό άρα τα κινέζικο οροσκόπη είναι ζώα. Γι' αυτό τα κινέζικο. Αυτή την ερώτηση που έκανε ο Αλέξανδρος ανεύστοχη, είτε το σκυλάκι του ή το γατάκι του, ή οποιοδήποτε ζώο πρέπει να ξέρεις τι ζώδιο είναι για να ξέρεις και πώς θα του συμπεριφερθείς. Θα κάνουμε μια τέτοια. Θέλω να την κάνουμε αυτή μια διακοπή, να το αναλύσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, για να πάμε προλάβουμε. Πάμε τώρα λοιπόν στους Ταύρους, ότι αυτή η εβδομάδα, φίλοι Ταύροι, είναι κατάλληλη για να τακτοποιήσετε θέματα και εκκρεμότητες με το οικονομικό σας κομμάτι. Ο Άρης από τον εγώκερο φιλικό ζώδιο για εσάς σας δίνει το έναυσμα να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε κινδύνους που έχουν υπάρξει στα οικονομικά σας. Βάλτε μπρος τον εφοριακό σας, τον λογιστή σας ή οποιονδήποτε, να λύσετε τις διαφορές σας. Τα αισθηματικά σας με την Αφροδίτη στον υδροχό, δεν θα σας έλεγα ότι είναι το καλύτερο. Κρατήστε και λίγο μικρό καλάθι, αν κάνατε τώρα μια νέα γνωριμία. Δίδυμοι, φίλοι δίδυμοι, τα πράγματα για εσάς είναι πιο απλοποιημένα, ιδιαίτερα στις 3 του μηνός, που ο Άρης στον υδροχό κάνει εξάγωνο με τον Κρόνο στον τοξότη. Δείξτε πυγμή και μην είστε ανταγωνιστικοί. Τα πράγματα για εσάς είναι από το καλό στο καλύτερο και να ξέρετε ότι σε λίγο θα έχετε την ευχαίρεια να έχετε εσείς την επιλογή του τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Παρουσιάστρια. Ναι. Η Μαρία η Κατσουλέρη Νίτσου, Κωνσταντουλάκη Γεωργίου Αναξαγόρα, θέλει να γίνει παρουσιάστρια. Μα είσαι παρουσιάστρια τη στήλη τη ιατρική. Τι άλλο θες? Αυτή τη θέση. Αυτή τη θέση θα την δώσω πραγματικά, στα 65 μου θα τη δώσω. Εντάξει, προλαβαίνω. Oh, καλά. Μπορείς να περιμένεις. Έχουν γεννηθεί και τα εγγόνια μου τότε. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, όσο η Αφροδίτη είναι ακόμα στον εγώκερο, γιατί μέχρι τις 7 του μήνα είναι στον εγώκερο, εσείς καρκίνοι μου, φροντίστε να συλλέξετε και να πάρετε την ευκαιρία να έχετε το πάνω χέρι. Γιατί όταν ευνοείται ο εγώκερος, ευνοείται και ο καρκίνος, και ο κρυός και ο ζυγός. Φίλοι καρκίνοι, τα οικονομικά σας είναι από το καλό στο καλύτερο.
φροντίστε, αν σας τύχει κάτι, μια στραβοτιμονιά ή κάποιο μικρό εμπόδιο, μην παρεξηγηθείτε, μην θυμώσετε. Ο πλανήτης Κρόνος φταίει που φέρνει τις απρόσμενες αλλαγές. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι κατάλληλη για αποφάσεις, όμως είναι καλή για αρχιοθέτηση καταστάσεων. Βάλτε τα σε μια σειρά και σε μια τάξη. Να ξέρετε ότι περιμένει τους καρκίνους μεγάλη επιτυχία κατά το τέλος αυτού του μήνα. Μέχρι τότε, τη λογική στο μυαλό, το μυαλό σας. Τη λογική, λέει. Ναι, τη λογική σας. Άλλωστε, ο Ερμής είναι τον εγώ καιρό απέναντί σας. Και η διέστηση ανεπτυγμένη. Ακού. Μέχρι τις 7 του μηνός, λοιπόν, ό,τι προλάβατε, κάντε το και στα ερωτικά. Πάμε τώρα στους φίλους μετά μας. Μετά τις 7 του μηνός. Γιόκ. Τίποτα. Για πες. Έχουμε την παρεμβολή. Για πες. Την παρεμβολή ή την αποβολή στο θέλετε. Ναι. Την αποβάλλουμε από την τάξη. Για πες. Λοιπόν, για να πούμε τώρα για τους λέοντες που έχουμε και καλούς και κακούς και μέτριους. Είναι ένα ιδιόρυθμο ζώδιο αυτό. Αυτή τη στιγμή ο Άρης σας κάνει λίγο νευρικούς και λίγο κάπως. Άμα είσαστε και κεφαλονίδες όπως είμαι εγώ, τα νεύρα είναι σε έξαρση. Φροντίστε λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, να βάλετε το νευρικό σας σύστημα σε σειρά, διότι μπορεί μία κακιά κουβέντα, μία κακή κίνηση να τα φέρει όλα ανάποδα. Δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να είσαστε, στον πειρασμό ή στον κίνδυνο να δείτε πώς θα τα καταφέρετε. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, λέει αυτό ο Χίτσκοκ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, γι' αυτό σας υπενθυμίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι ναι μεν αλλά, κυρίως στις 30 του μηνός θα είσαστε πολύ προσεκτικοί και μην δώσετε την ευκαιρία στους εχθρούς σας να χαρούν. Πάμε τώρα στους παρθένους που βέβαια καταλαβαίνετε όταν έχουμε ένα παρθένο σπίτι, τι λέμε. Ναι, αβεβαίως. Φίλοι παρθένοι, ο ήλιος στον τοξότη σε τετράγωνα με τον Ποσειδώνα στους ηχθείς. Σας κάνει ακατάλληλη διέλευση για να κλείσετε συναντήσεις, ραντεβού και συζητήσεις που δεν οδηγούν στο πουθενά. Θα πρέπει να προσέξετε τι λέτε και τι πράτετε και ιδιαίτερα τι υπογράφετε. Κάποιοι θα φροντίσουν να σας αλλάξουν την πορεία της ζωής σας. Κοιτάξτε αν είναι για συμφέρον σας, δηλαδή αν η μαμά σας σας φωνάζει, αν η αδερφή σας το ίδιο. Αν κάποιοι λένε κάποια πράγματα, κοιτάξτε εσείς τι θα κάνετε. Εμείς λέμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι επικίνδυνη στις 30 του μηνός. Από εκεί και πέρα όμως, όσο η Αφροδίτη είναι στον εγώ καιρο, τα συναισθηματικά σας και τα ερωτικά σας πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Θες να κάνουμε. Θες να πούμε. Όχι, όχι, εσύ συνεχίζεις. Τι να πούμε. Εγώ γράφω απλά σημειώσεις. Για πες. Νόμιζα ότι το μισό. Λοιπόν, πάμε τώρα στους ζυγούς που έχουμε εδώ πέρα φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί καινούργια πράγματα και νέες εξελίξεις με τον Άρη στον υδροχό. Ο Άρης στον υδροχό και ο πλανήτης Δίας στο ζυγό φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα για αγώνες που έχουν σχέση με το οικονομικό. Αγωνιστείτε λοιπόν καλά για να έρθουν τα οικονομικά στη θέση τους και δώστε προτεραιότητα σε θέματα και σε καταστάσεις που περιμένετε να ευδοκιμήσουν. Δηλαδή, ό,τι έχετε σπείρει στο παρελθόν, αυτή την εβδομάδα θα μπει στη σειρά του. Η 30 του μηνός, έχουμε ξαναπεί ότι είναι επικίνδυνη ημέρα, να την προσέχετε. Ενώ δεν αποκλείεται εσείς που είστε γεννημένοι στο μεσαίο δεκαήμερο να τακτοποιήσετε και να προβάλλετε νέες συνεργασίες από το πουθενά. Έχω και αυτό το συνάχι, με έχει πιάσει το συνάχι μου. Εντάξει, γιατί, δηλαδή το κατάλαβα. Κακό είναι. Τσάμπα, έχουμε τους γιατρούς εδώ. Τσάμπα. Εδώ έχουμε τους γιατρούς χωρίς τα σύνορα. Τσάμπα, τσάμπα. Πάμε τώρα να δούμε τους φίλους μας τους Σκορπιούς. Φίλοι Σκορπιοί, το καλύτερο για εσάς αυτή τη στιγμή είναι η χαλάρωση και η σκέψη. Σκεφτείτε και αποφασίστε τι ακριβώς θέλετε, εάν δεν θέλετε να βρεθείτε εκτός νυμφώνος. Πολλοί από εσάς θα έχετε αναστάτωση, γιατί ο πλανήτης κυβερνήτης σας είναι σε θέση τέτοια ώστε να δημιουργεί αλλαγές και πολλά προβλήματα, ενώ ο Άρης από τον υδροχό που κάνει τετράγωνο με εσάς, σας φέρνει δύναμη και ενέργεια, αλλά σας φέρνει και θυμό. Τίποτα δεν γίνεται εάν δεν είσαστε νυφάλιοι, ήρεμοι και ήσυχοι. Μην προβληματιστείτε αν νιώσετε ότι κάποιος σας εξαπατά. Απλώς σκεφτείτε το καλά και η απόφαση θα είναι δική σας και να ξέρετε ότι στο τέλος εσείς θα είσαστε κερδισμένοι. Για να πω και το αγγλικό μου, he who laughs last, he laughs better. Με πέθανε τώρα, με πέθανε. Θα αντιδράσει ο Αλέξανδρος βέβαια. Μα τα εγγλιστή μου αρέσουν. Εγώ θέλω να κάνω και αγγλική εκπομπή. Είναι η δομή. Τι να κάνεις. Ποιος είμαι. Η δομή.
Για πες. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τους φίλους μας, τους τοξότες. Τους είδαμε. Όχι, τους τοξότες, τους σκορπιούς. Α, τους σκορπιούς είπαμε, μετά είναι τοξότες. Ναι. Λοιπόν, τι να πω τώρα για τους... είναι η νέα σελήνη πάνω στους τοξότες, έτσι. Συμμετέχει ο Κρόνος, συμμετέχει ο Ποσειδώνας. Κρατήστε τη γνώμη σας για τον εαυτό σας αυτόν τον καιρό, αν δεν θέλετε να έχετε περίεργα παιχνίδια. Ενώ την ίδια μέρα, δηλαδή στη Νέα Σελήνη πάνω στις 29, η Αφροδίτη στον Εγώκερο κάνει τετράγωνο με τον ουρανό και δημιουργεί με νέες συνεργασίες, αλλά που μπορεί να κρύβουν δόλο ή απάτη. Προσέξτε το. Δηλαδή μπορεί να σας κάτσει κάτι, αλλά να είστε πολύ προσεκτικοί. Αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις αν δεν ρωτήσετε κάποιους ή δήμονες, ή και μια δεύτερη γνώμη, γιατί μπορεί να είστε μορφωμένο άτομο εσείς, αλλά να χρειάζεστε μια δεύτερη γνώμη. Πολλά και διάφορα θα συμβούν αυτόν τον καιρό με τον Κρόνο και θα θέλετε να αλλάξετε πολλά στη ζωή σας. Μέχρι να μπει αυτή η εβδομάδα να φύγει και να μπει η πέμπτη του μήνα, μην κάνετε μεγάλα βήματα. Αργά και σταθερά βήματα. Προσέξτε το αυτό. Πάμε τώρα εδώ στην κούκλα μας, την Εγωκερίνα, που είναι... Ναι, μεν, αλλά. Ναι. Όχι, έχουμε και τον κούκλα από εκεί τον Εγώκερο. Να σου πω και κάτι, ένα λεπτό να σας πω και κάτι, για να σας προειδεάσω. Λοιπόν, μην αγχωθείς και πολύ και την επόμενη Δευτέρα, που θα είσαι κοντά μας και με σούπερ καλεσμένη, θα ακούσεις και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ενώ θα στα πω και πιο αναλυτικά και τότε. Πρέπει να μας πεις τη σούπερ καλεσμένη. Δεν μπορούμε να είμαστε, κύριε Αλέξανδρε. Ποιον έχουμε? Πότε έχει πει? Την επόμενη εβδομάδα. Του MMA. Του MMA. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν τα λέει. Ναι. Πώς και έτσι το είπαμε. Να την πούμε και το όνομα. Ποια έχουμε την επόμενη εβδομάδα? Κρομίδα. Το είπαμε. Είδες. Λοιπόν. Λοιπόν, όμως σας πάμε τώρα στους Εγώκερους. Καλέ, μην την βλέπεις έτσι. Να με δεις το ring. Για πες. Όσο θα με συγχωρέσει. Όταν έχει βρεθεί και να με σαπίσει το ξύλο, δεν ξέρω. Πού να βρεθεί? Καλέ, για να βρεθεί πρέπει να χτούν όλα τα ελληνικά στρατά. Και πάλι δεν θα σε κάνουν και καλά. Είναι το λιοντάρι που κρύβεις μέσα σου. Για πες. Θέλω μία παρουσιάστρια έτσι να την πετύχεις. Να την πετύχεις. Ωχ, Παναγία μου. Για πες. Τέλος πάντων, αυτή έχει κάνει τόσα εγκλήματα που δεν κυκλοφορεί μόνη της. Πάμε παρακάτω να δούμε λοιπόν για τα εγωκεράκια. Άκου, Αλέξανδρε, άκου. Σας λέω ότι τα καλύτερα έρχονται. 30 Οκτώβρη πυροδοτήθηκε ένα καινούριο σύστημα πλανητικό με τη βοήθεια του Άρη από τον Εγώκερο και σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε την αξία σας και να βγάλετε έξω τον καλύτερό σας σε αυτό. Εγώ με την αξία μου, τη λέει και το τραγούδι. Με ξένες πλάτες. Επικίνδυνη είναι η 30 του μήνα. Όσο η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας, μη φοβάστε τίποτα από τα συναισθηματικά, πολλές προτάσεις και στα γόρια και στα κορίτσια. Και αποφασίστε να δείτε τι θα κάνετε, ναι. Όλες τις μένετε τις προτάσεις μόνο. Να μην μένουμε στις προτάσεις, να προχωρήσουμε στο παρασύνθημα. Λοιπόν, ο Άρης από τον υδροχό σε εξάγωνο με τον Κρόνο στον τοξότη, σας δίνει πυγμή και σας κάνει ανταγωνιστικούς. Δεν είναι και κακό αυτό. Να δούμε, να δούμε τη Φωτεινή μεθαύριο την Κρομίδα, να πάρουμε και ένα παράδειγμα εδώ όλοι στην τηλεόραση. Πάμε τώρα στους φίλους τους υδροχώους. Όλο το πλανητικό σκηνικό συνενεί ώστε φίλοι υδροχώοι να είσαστε σε έξαψη. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι έχει σχέση με οικονομικό κομμάτι και βάλτε το σε σειρά και σε τάξη. Ιδιαίτερα αν συνεργάζεστε με γήινα άτομα, δηλαδή Εγώκερο, Παρθένο, ή Ταύρο. Πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Όχι, όχι από εξαπατήσεις κυρίως, γιατί και εσείς μπορείτε να εξαπατήσετε, δεν έχει να κάνει. Από την κακιά στιγμή. Ωστόσο, η 30 του μηνός είναι και για εσάς αρκετά επικίνδυνη. Είναι τετράγωνο ο Ποσειδώνας με τον ήλιο. Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις σας εξάπτουν τη φαντασία και εκεί που είσαστε να ζήσετε το όνειρο, βλέπετε την αδυναμία σας. Προσοχή λοιπόν, γιατί τα καλύτερα έρχονται, αλλά την επόμενη εβδομάδα, μετά τις 4. Μάλιστα. Λίγο υπομονή μόνο. 5 μέρες. Τόσο ένα χρόνο κάνει τις υπομονές. Έλατε. Για τις 5 μέρες κάνει έτσι. Έλατε. Λοιπόν, μετά τους Εγώκερους, λοιπόν, έχουμε τους. Μετά τους υδροχώους. Είπαμε τώρα, έχουμε πει και τους υδροχώους. Ναι, μετά τους υδροχώους έχουμε τους ηχθείς. Έχουμε τα ψαράκια που πάντα κλείνουμε με τους ηχθείς, τα ονειροπόλα γλυκά μου ψαράκια. Φίλοι ηχθείς με την πολύ υπόθητη πορεία του πλανήτη Ποσειδώνα, του δικού σας πλανήτη, του αγαπημένου που είναι σε ορθή πορεία πια, να ξέρετε, έχετε έμπνευση, έχετε κρίση, έχετε διέστηση. Όλα αυτά οι ηχθείς. Ναι, αυτό τον καιρό, ναι. Έχεις κάποιον ηχθή. Λοιπόν, οι ηχθείς γενικά, το λέω γενικά αυτό, είναι διπλό ζώδιο.
ηχθείς δίδυμη και ζυγή είναι διπλό ζώδιο και έχουν δύο γνώμες. Δεν είναι διπρόσωποι, είναι δύο γνώμες, αλλάζουν γνώμη. Φροντίστε όσο η Αφροδίτη είναι στον εγώ καιρό να κλείσετε τις παλιές πληγές και να τακτοποιήσετε τα ζητήματά σας. Τι, γιατί. Ναι. Μέρα κοροϊδεύει, είναι η ώρα που κοροϊδεύει μέρα τώρα. Είναι η ώρα μας. Την πειράζει. Συνέχεια. Λοιπόν, πάντως είναι καλή εβδομάδα αυτή, αν προσέξετε τις 30 του μήνα. Δεν θα λείψουν οι εκπλήξεις και δεν θα λείψουν και οι καλές προτάσεις. Στο χέρι σας είναι τι θα ακολουθήσετε. Εμείς είμαστε εδώ, από την εκπομπή «Μη μου πεις» και από τα παλάτια των άστρων. Σας για να προβλέπουμε και να ενημερώνουμε για τα πάντα. Λίγη ξεκούραση σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Μαρία Νίτσου, Κατσουλέρη, Κωνσταντουλάκη, Ανδρουλάκη για να πούμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει και πολύ τη Μαρία Πεντεζή και θα σας αφήσω να το σχολιάσετε. Ποιο είναι? Γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Φύγαμε και επιστρέφουμε γρήγορα, παρακαλώ. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεο 44 Περιστέρι. Μη μου πεις και πάλι κοντά σε, εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε για να δω και τι ώρα είναι, η δική μου ώρα δηλαδή, να μην την πούμε. Οκ, okay, για να ξέρω και που βρίσκομαι, γιατί θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να μην χάσω και το χρόνο. Μαρία Πανταζή εδώ κοντά μας, Μαρία Νίτσου εδώ κοντά μας, Κατσουλέρη, Βιργινία Λεούση, Αλέξανδρος Πετρίδης και τώρα σας αφήνω, κορίτσια. Περαστικός, ήταν εκεί πέρα να κάτσει, του άρεσε λίγο. Τι, όπα, παπα, τι ωραία σχέδια είναι αυτά, καλέ, φωτορυθμικά. Λοιπόν, για πάμε λίγο να σας ακούσω. Θέλω λίγο τέτα-τέτ να τα πείτε. Το γλυκάκι από το γλυκάκι από το Τζόρτζι, εγώ δεν άντεξα, είναι κομμάτι. Δεν βοηθάει, Μαρία, πες μας. Βοηθάνε τα γλυκά καθόλου. Και δεν βοηθάνε γενικώς τα γλυκά, όχι μόνο σε συγκεκριμένο θέμα. Γενικώς έχουμε πει ότι όλα με μέτρο. Καλά, από το μέτρο τρώει και εκείνος, δεν το έχει υπερβεί. Από το μέτρο τρώει, καλά. Λοιπόν, γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Στην ουσία, το σώμα μας κανονικά πρέπει να το προσέχουμε λίγο. Αν δεν το προσέχουμε, τα εσωτερικά μας όργανα μας αντεπιτίθεται. Κάτι τέτοιο είναι και η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Εάν τρώμε άτακτα, εάν δεν τρώμε σωστά, δημιουργούμε διάφορα θέματα. Τι γίνεται? Στην είσοδο του στομάχου υπάρχει μία βαλβίδα, ένας μυς σε σχήμα δακτυλίου, που ονομάζεται ισοφαγικός σφυκτήρας. Κανονικά, λέει, αυτός ο μυς κλείνει αμέσως μόλις η τροφή περάσει μέσα από αυτό. Αν όμως δεν λειτουργεί σωστά ή αν ανοίγει πολύ συχνά, τότε το οξύ που παράγεται από το στομάχι έρχεται προς τα πάνω και στο στόμα μας. Είναι αυτό το όξινο που νιώθουμε μερικές φορές. Αυτό που μας έρχεται κάτι να... Σαν καούρα, ναι, που σαν λέμε. Καούρα πάνω, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχει χαλαρώσει ο σφιχτήρας. Ο σφιχτήρας, ναι. Λοιπόν... Εκεί τι κάνουμε, μόνο χειρουργία? Σφίγγουμε το σφιχτήρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι πάντα χειρουργικά. Ξεκινάει. Κάτσε να μας πει, μωρέ, μας ενδιαφέρει το θέμα. Ξεκινάει συντηρητικά στην ουσία, πρώτα, και βλέποντας και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Συντηρητικά εννοείς με διατροφή, έτσι? Διατροφή και με φάρμακα. Α, και με φάρμακα. Αγωγή, ναι. Με φαρμακευτική αγωγή. Και μία ερώτηση. Όταν λέμε διατροφή, κόβουμε τα πράσινα, κόβουμε τις πίτες, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Τι άλλα, σάλτσες, τηγανιτά, γλυκά? Αν μπορέσεις να κάνεις αυτό το στάδιο, τη διατροφή του διαβητικού, η οποία στην ουσία είναι και η πιο σωστή διατροφή. Να μας δώσεις ένα παράδειγμα. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν έχει ζάχαρη, οτιδήποτε δεν έχει σάλτσα, οτιδήποτε δεν είναι τηγανιτό. Ωραία. Ας πούμε. Δεν τρώμε πολλά έτσι, τύπου γαριδάκια, σοκολατάκια. Αυτά τα περίεργα. Ναι, ναι, ναι. Σνακ. Όλα αυτά τα σνακ τα περίεργα. Φροντίζουμε να έχουμε συχνά και τακτά γεύματα ή μικρά σνακ κάθε 3 με 4 ώρες, ώστε να απασχολείται το στομάχι και τα γαστρικά υγρά για να μην κάνουν την παλινδρόμηση. Είναι καλύτερα σούπες ή ψητά? Ψητά. Ψητά. Ναι. Δηλαδή πιο στερεά τροφή. Ναι, ναι, πιο στερεά τροφή για να απορροφήσει τα γαστρικά υγρά για να μείνει στέρεο στο στομάχι μας. Λοιπόν, είπαμε ότι κλείνει αυτός ο μυς στην ουσία.
όταν δεν λειτουργεί σωστά, στην ουσία χαλαρώνει, αυτό που είπε και η κυρία Βιργινία. Λοιπόν, αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως είναι, λέει, το κάψιμο, ο πόνος που νιώθουμε, η καούρα. Εάν τα συμπτώματα αυτής της κατάστασης θα συμβαίνουν περισσότερο από 2 φορές την εβδομάδα, τότε έχετε γαστροσωφαγική παλινδρόμηση, η οποία είναι γνωστή και ως όξινη παλινδρόμηση. Στην ουσία η καούρα, όταν... Υπάρχει εδώ. Δεν είναι μόνο η καούρα. Συνήθως ξέρεις τι γίνεται, είναι τρός και μετά σου έρχεται το ίδιο. Αμέσως εννοείται. Όταν είναι με ένα πολύ μεγάλο διάστημα, χρονικό διάστημα και έχει χαλάρωσει τόσο πολύ ο συγκεκριμένος σφιχτήρας, ναι, σου έρχεται όλη η τροφή, η ατόφια. Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή αυτός ο σφιχτήρας, πώς σε σφίγγει, πώς αλλάζει. Λοιπόν, πάμε συντηρητικά όπως είπαμε. Αλλά στη διατροφή. Ναι, και δεν φαντάζομαι ότι φτιάχνουν και πάρα πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι, χρειάζεται και τον χρόνο. Έχει ένα μεγάλο χρονικό. Το καλό είναι να μην το πάθει αυτό, γιατί έχω και φίλο μου προσωπικά που τον συντροφεύει για πάνω από 2 χρόνια και του έρχεται, φεύγει, του έρχεται, φεύγει. Δηλαδή μπορεί μια εβδομάδα να είναι παιδίκη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό γίνεται συνήθως λόγω φαγητού ή λόγω και ψυχολογικά? Αυτό πήγα να πω. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το ψυχολογικό. Ναι, στους περισσότερους. Γιατί και όταν με πιάνει άγχος στο στομάχι μου κατευθείαν. Ό,τι και να φάω θα με πειράξει. Χαλάει, ναι, χαλάει κατευθείαν. Όπως είναι και τα γεύματά μας. Δηλαδή, αν αγχωθείς και είναι η ώρα να φας, πολύ απλά θα πας να κλεισίσεις ένα δωμάτιο, θα κάτσεις να σκεφτείς, θα παραλείψεις κάποιο γεύμα ή θα κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε. Ή θα φας λίγο παραπάνω, γιατί εγώ όταν έχω άγχος τρώω παραπάνω. Ναι, ή αυτό, ναι, ή αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί εκεί είναι που λέμε χαλάμε τα γεύματά μας και χαλάμε και το ίδιο μας το στομάχι, το ίδιο μας το όργανο στην ουσία. Αίτια. Μια κοινή αιτία της συγκεκριμένης ασθένειας είναι μια δυσλειτουργία του στομάχου που ονομάζεται διαφραγματοκύλη. Αυτό συμβαίνει όταν το άνω μέρος του στομάχου και ο ισοφαγικός σφυκτήρας φτάνουν πάνω από το διάφραγμα, τον μη που χωρίζει το στομάχι από το στήθος σας. Κανονικά το διάφραγμα είναι υπεύθυνο για να διατηρεί τα οξέα μέσα στο στομάχι. Έχει αυτή τη δουλειά το διάφραγμα στην ουσία. Αλλά εάν έχετε μία διαφραγματοκύλη, τα οξέα του στομάχου μπορεί να κινηθούν προς τα επάνω, προς τον ισοφάγο και να προκαλέσουν τα συμπτώματα της όξινης παλινδρόμησης. Μάλιστα. Άλλα αίτια, λέει, είναι τα κατανάλωση μεγάλων γευμάτων, αυτό που είπες. Να δω κάτι, πες λίγο στο... Ή όταν το άτομο ξαπλώσει αμέσως μετά από ένα γεύμα. Ναι. Γιατί και εκεί κάνουμε παλινδρόμηση στην ουσία. Δεν πρέπει να ξαπλώνουμε κατευθείαν, τουλάχιστον μετά από μία ώρα. Εάν το άτομο είναι υπέρβαρο ή υπαρχίσαρκο, η ευξομείωση των γευμάτων και του βάρους, η κατανάλωση ορισμένων τροφών όπως εσπεριδοειδή, ντομάτα, σοκολάτα, μέντα, σκόρδο, κρεμμύδι, είναι όλα αυτά τα έντονα που είπαμε, πικάντικα, λιπαρά και τέτοια, η κατανάλωση αλκοόλ, όπως είπες, και ανθρακούχων ποτών, και καφέ και τσαγιού. Ναι, αυτά και μόνο. Άρα αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Πολύ, πολύ. Και βέβαια, ξέρεις, εγώ νομίζω ότι σε κάποιους από αυτούς, στους περισσότερους, ενοχλεί πάρα πολύ και το γάλα. Δεν ξέρω. Το γάλα, η λακτόζη, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή με το πιο λίγο γάλα είναι αντιπαθητικό στοιχείο. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις η λήψη φαρμάκων όπως ασπιρίνης και μυοχαλαρωτικών. Αυτό είναι καλό ή κακό? Κακό είναι. Μας χαλάνε, ναι, μας χαλάνε λίγο το σύστημα. Ναι. Συμπτώματα. Τα πιο συνήθεις συμπτώματα της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης είπαμε είναι η καούρα, το κάψιμο, ο πόνος, η δυσφορία. Ο πόνος στο στήθος συνήθως αισθάνεται. Σου φτάνει εδώ πέρα, σαν καταπίεση. Ναι. Ναι. Το έχεις περάσει. Ναι, δεν μπορείς να βλέπεις. Ναι, όχι, και το περνάς ή το έχεις λύσει. Ξέρεις τι γίνεται, ακριβώς δεν ξέρω αν έχω αυτό, αλλά έχω υπερέθει στο έντερο που έχω συνέχεια πρόβλημα. Αυτό κάνετε και σημαντικό. Πηγαίνει εσύ, ναι. Το είχες αυτό όχι, ποτέ, όχι. Είμαι εντάξει από το πεπτικό σύστημα. Αλλά γενικά όλα αυτά τα ψυχολογικά. Έχω υδροχό. Συνήθως οι παρθένοι έχουν πρόβλημα με το έντερο και με το στομάχι, το ξέρετε αυτό και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, είναι αποδεδειγμένο. Yeah. Γιατί να ξέρετε, μια και ρωτάμε για τα δικά μου, όλος ο πλανητικός ο μηχανισμός αντιστοιχεί στα όργανά μας και στα δικά μας. Yeah. Ο Άρης αντιστοιχεί ο πλανήτης Άρης αντιστοιχεί στο αίμα, στην καρδιά. Δηλαδή μια κακή λειτουργία του Άρη μπορεί να, αυτούς που είναι ευαίσθητη στο καρδιολογικό να του στείλει. Η παρθένη είναι ευαίσθητη στο έντερο και στα γεννητικά όργανα. Η εγώκερη? Η εγώκερη είναι στις κλειδώσεις και στα κάτω άκρα. Και η δίδυμη? Ναι. Η δίδυμη στη μέση, πολύ στη μέση και στο νεφρό. Όπως επίσης και οι τοξότες. Θα κάνουμε μια εκπομπή να τα πούμε. Ναι, μαύρη Βιργινία, μου έχεις τόσα θέματα και θέλω όλα αυτά να τα αναλύω. Ενδιαφέρονται τον κόσμο. Θέλεις μια μέρα καλεσμένη. Μπράβο.
Εκτός της Δευτέρας σου, για να μας πεις όλα αυτά. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι έρευνες για τον κόσμο. Είναι καθημερινά πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Και μου αρέσει να τα λέω και στους ανθρώπους με τα απλά λόγια. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι που είναι πιο ψαγμένοι και πιο ανώτεροι από μένα, ή έτσι νομίζουν, σου λέει η Αφροδίτη είναι τετράγωνο με τον Κρόνο και δημιουργεί πρόβλημα. Και κουραφέξ. Δεν τον νοιάζει τον άλλο, τον νοιάζει η ουσία. Σαφώς. Αυτό που σου λέω, ότι ο καθένας έχει πρόβλημα από το έντερο. Ο κρυός έχει από το κεφάλι. Αν δείτε κρυούς, πονάνε μάτια, μύτη, αυτιά, χέρια. Δηλαδή, ναι. Εδώ, αυτό το σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Η αδελφή που μπορούμε με τα μάτια της. Η καρκίνη είναι στο θώρακα και εδώ στο κοιλιακό. Βρε, παιδί μου, να σας ρωτήσω κάτι. Έχει καρκίνο σχέση, έχει σίγουρα, είμαι σίγουρη. Θα ή έχεις ή είχες, ή σε ενδιαφέρει. Μπορεί και τα δύο μαζί. Να είχα και να έχω. Αυτοί οι δύο, αυτοί είναι απέναντι. Εμείς με τον εγώ και είμαστε απέναντι. Είναι δύσκολα πράγματα. Είναι μίσος και πάθος. Και... Μ' αρέσουν οι σχέσεις του μίσους και του πάθους πάρα πολύ. Και με εξητάρουν. Εμένα στα νιάτα μου, τώρα τι να μ' αρέσουν. Με εξητάρουν, πω πω, θα ήθελα, κάπου, θα ήθελα πάρα πολύ να με μισείς και μετά να με... Θες μια μέρα να έρθεις εσύ καλεσμένος. Ναι, εγώ θέλετε να... Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε... Μου το έλεγε η Μαρία αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ακούστε, στην εκπομπή την τελευταία της χρονιάς, δηλαδή όχι την παραμονή που θα το κάνουμε εορταστικό γλέντι, την πρώτη τελευταία, ναι. Θα έρθετε όλες και ανά τέσσερις, ανά τρεις εδώ στα παίζει, θα με ρωτάτε ό,τι ωραία, θέλετε ωραία. Και εγώ θα απαντάω χωρίς να μου το έχετε προειδεάσει. Ωραία, θα απαντάς ειλικρινά. Πάντα απαντάω ειλικρινά, γιατί εγώ φαίνομαι και στα μάτια όταν δεν απαντήσω ειλικρινά. Αυτό είναι το προσόν του Αλέξανδρου. Θα το πω όπως είναι. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, για πες μου Μαρία, να συνεχίσουμε. Ναι. Μας ενδιαφέρει εδώ. Αλλά συμπτώματα της παλινδρόμησης είναι που είπαμε το φούσκωμα, εμετός με αίμα, μιλάμε σε πιο προχωρημένες καταστάσεις και μόνιμο ρέψιμο, ο αέρας που βγάζουμε. Όσο παγιώνται κοντά λέει τα συμπτώματα. Λοιπόν, δυσφαγία, η αισθάνωση του ισοφάγου η οποία δημιουργεί την αίσθηση ότι το φαγητό κόλλησε στο λαιμό. Αισθανόμαστε αυτή τη δυσφαγία στην ουσία. Ότι μας κολλάει εδώ το στείλε φαγητό. Στείλε και το μήνυμά μου. Λοιπόν, επίμονος λόξυγκας, ναυτία, απώλεια βάρους, χωρίς να έχεις κάνει δίαιτα στην ουσία. Λογικό είναι γιατί ανεβάζεις φαγητό, οπότε υπάρχει απώλεια γιατί το φτύνεις, στην ουσία το βγάζεις. Γι' αυτό υπάρχει και απώλεια βάρους. Γι' αυτό όταν κάνουμε και δακτύλιο στην αρχή, χειρουργείο για το στομάχι, ναι, κάνουν γαστροσωφαγικές παλινδρομήσεις. Ναι, 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 ναι. Γιατί έχει κλείσει το στομάχι τους και δεν δέχεται, δεν δέχεται τόσο παραπάνω και πλέον. Το βγάζουν. Ναι, ναι. Ναι. Και υπάρχει ένας ξηρός βήχας, μία βραχνάδα. Γιατί εντάξει, υπάρχει μία δυσλειτουργία εδώ πέρα, σε αυτό εδώ είναι αυτή. Ναι. Το σύστημα. Και ένας χρόνιος πονόλεμος, ας πούμε. Γιατί, γιατί ανεβαίνοντας τα όξινα και αυτή η καούρα χαλάει λίγο τον ναι, ισοφάγο. Ναι, ναι, ναι. Και πονάμε. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, γενικά έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή. Σαφώς και να σας πω για και να κάτι. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Και να μην έχουμε άγχος. Αλλά πού γίνεται αυτό στις μέρες μας, ρε παιδιά. Για να διώξεις το άγχος. Λοιπόν. Όλοι λέμε, ξέρεις κάτι, να αποβάλεις το άγχος και θα είσαι μια χαρά. Και πέστε μου εσείς, ποιος μπορεί να το αποβάλει το άγχος έτσι μαγικά. Ο Ανέστητος. Ο Ανέστητος δεν το είχε και ποτέ. Αυτός που όπως... ζει στο εξωτερικό και είναι μια χαρά. Όπως γιατί στο εξωτερικό... Και... Μια χαρά είναι στο εξωτερικό, Αλέξανδρο. Όλο έξω είμαι, οι άνθρωποι είναι μια χαρά. Κάνουν... Μαρία, επειδή πηγαίνεις ως διακοπές, να σου πω κάτι. Και οι άνθρωποι που έρχονται στην... Το άγχος που έχουν... Και οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από το εξωτερικό για διακοπές, λένε «Ω, Greece, only Greece, hello». Γιατί νομίζουν ότι είμαστε μόνο διασκέδαση, ποτό, μπάνιο θάλασσα και ήλιος και χορό. Δεν και ψέματα. Ναι, όχι, δεν είναι, αλλά όμως δεν είναι παιδιά και έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μόνοι μας να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιστέψουμε ότι τίποτα δεν μπορούμε να αποφύγουμε αν πρόκειται να γίνει, δεν ξέρω να συμφωνείς. Και δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τα πάντα. Δηλαδή, πολλές φορές μου λέει, έχω μια θεία μου λέει, άσε με, έχω αγχωθεί, μου ήρθε το ρεύμα. Τι θα κάνω, δεν θα το πληρώσω. Τις λέω. Και τι κάνεις τώρα, μου λέει, δεν μπορώ και την παίρνω και κλαίει. Και ρωτάω και λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι κάθεσαι εδώ και κλαίς, γιατί λοιπόν σου ήρθε το ρεύμα και σου ήρθε πολύ. Με το κλάμα, ξαφνικά, μόλις θερέψεις το κλάμα ή σταματήσεις, θα έχει έρθει ένα μαγικό χέρι και θα σου έχει δώσει τα 500-600 ευρώ. Όχι. Άρα,
δεν μπορούμε να. Πρέπει να πείθουμε τον εαυτό μας. Αν είναι ανεψιό, θα τα δώσει. Ορίστε, πες το κι αυτό. Ναι, εντάξει. Μάλλον γι' αυτό το λέω. Αλέξανδρε, έχω κάτι ρεύματα να πληρώσω. Ναι, βεβαίως. Κάτι ένφια. Να σε στείλω. Εγώ έχω και μια τράπεζα που βγάζει και δάνεια. Λοιπόν, όχι προσωπική μου, να στείλω να βγάλει ένα δάνειο. Ήταν αυτό που είχε κάνει και πολύ ωραία και όμορφα. Νόμιζα ότι είμαι θεία σου. Μπορώ να το πω. Έτσι που είπε, σε στείλω, λέω πάει βίζα, θα τη στείλω. Όχι, όχι, δεν κάνω τέτοιε. Α, παπα, δεν κάνει αυτή. Δεν κάνει αυτή, δεν κάνει και για τέτοιο. Ούτε για τέτοιο δεν κάνει. Είναι τη ερωτική διάθεση. Κερδισμένη είναι. Τι είναι? Κερδισμένη. Βεβαίως, εννοείται. Μακριά αυτές όλες, δεν μας αρέσουν καθόλου. Είπες όμως ότι για το καρμικό, υπάρχει το καρμικό κομμάτι που δεν αλλάζει με τίποτα. Σαφώς. Αυτό που περνάει η γη αυτό το διάστημα, πλανητικά, οφείλει να το περάσει. Αν ανατρέξεις πίσω, θα το δεις ότι έχει ξανασυμβεί. Ναι. Δύο μεγάλοι τιτάνες, ο ουρανός είναι σε φωτιά, ο πλανήτης ουρανός είναι πάνω στον κρυό και ο πλανήτης Κρόνος πάνω στον τοξότη, σε δύο φωτιές. Παίρνουν τα πάνω κάτω, σε όλη τη γη, όχι μόνο στην Ελλαδίτσα μας. Βεβαίως. Και σημαντικό. Προχωράμε παρακάτω με αυτά. Πάμε τώρα για να πάμε πιο κάτω να δούμε. Πιο κάτω, ξέρεις θα δεις τώρα. Τους τίτλους τέλους, τους χορηγούς, το ποιοι βοήθησαν για αυτή την εκπομπή, τα ονόματά σας κτλ. Λοιπόν, Μαρία Πανταζή, Μαρία Κατσουλέρη Νίτσου, Βιργινία Λεούση, Αλέξανδρος Πεντήτης και όλα τα παιδιά στους τίτλους τέλους, όλοι οι συνεργάτες μου, οι βοηθοί μου, αλλά και όλο το επιτελείο που ήταν εδώ κοντά σας και σήμερα για αυτή την εκπομπή. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας αγαπάω πολύ. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ κέφι και να σας πω κάτι. Έρχονται υπέροχες μέρες. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.